Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στη Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα στην υδροδότηση της χώρας στη Σαμοθράκη. 10 μέρες τώρα είναι χωρίς νερό οι άνθρωποι εκεί. Και μιλάμε για ένα νησί που είναι γεμάτο πηγές, για ένα νησί όπου το νερό είναι άφθονο και όσοι έχουν πάει εκεί θυμούνται βέβαια και τις βάθρες και τους καταράχτες, τα νερά γενικότερα που υπάρχουν σε αυτό το νησί. Είναι τραγική ηρωνία λοιπόν σε ένα τέτοιο νησί, με τόσο πολύ νερό, να μην μπορούν οι άνθρωποι να έχουν νερό. Τι έγινε τώρα, κύριε Υπουργέ? Ύστερα από την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Σαμοθράκη, το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου πραγματοποίησε δειγματοληψίες νερού. Νερό που το χρησιμοποιείται στην κατανάλωση. Οι σχετικές μικροβιολογικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα αποτελέσματα βρίσκονταν εκτός των ορίων, οι τιμές δηλαδή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ο εργαστηριακός έλεγχος, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, επιβεβαίωσε την ακαταλληλότητα του νερού, για να μην πω και την επικινδυνότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Περιφέρεια να βγάλει μία απόφαση στις 9 του Φεβρουαρίου, πριν από 10 ακριβώς μέρες, με την οποία καλεί τους κατοίκους της Σαμοθράκης να διακόψουν την πόση του νερού από το δίκτυο ύδρευσης, όπως επίσης και τη χρήση αυτού του νερού στη μαγειρική, ακόμα και στην προσωπική υγιεινή. Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει εδώ και 10 μέρες και θα ισχύει φυσικά μέχρι να διαπιστωθεί η οριστική εξάλληψη του προβλήματος. Καταλαβαίνετε ότι με την υγεία δεν μπορούμε να παίζουμε. Όταν οι τιμές δηλαδή των μικροβιολογικών αναλύσεων σταθεροποιηθούν μετά από επανειλημμένες αναλύσεις μέσα στα προβλεπόμενα όρια. Αυτό η ερώτηση έχει το χαρακτήρα να σας ρωτήσει, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει το Υπουργείο σας, τι θα κάνει γενικότερα ο κρατικός μηχανισμός, έτσι ώστε να εντοπιστούν καταρχήν και να εξαλειφθούν φυσικά τα αίτια του προβλήματος, ώστε να μην επαναληφθεί. Δεύτερον, τι θα κάνετε για να δοθεί με κεντρικούς δημόσιους πόρους μόνιμη και οριστική λύση επιτέλους στην υδροδότηση του νησιού και συγκεκριμένα της χώρας και όλης της Σαμοθράκης με τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιτέλους συστήματος υδροδότησης που τόσο ανάγκη έχει αυτό το νησί όπως και άλλες περιοχές στη χώρα μας. Και βεβαίως, τι θα κάνετε για να ενισχύσετε το Δήμο της Σαμοθράκης με εκείνο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό που χρειάζεται και τις ειδικότητες εκείνες, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τους κατοίκους του νησιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δελή, για την ερώτησή σας. Καταλαβαίνω ότι θίγετε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι χρηματοδοτικό και το άλλο θέμα προσωπικού. Όσον αφορά τα θέματα των φυσικών καταστροφών και όχι μόνο, έχουμε προσπαθήσει να συνδράμουμε το Δήμο της Σαμοθράκης με διάφορους τρόπους. Πρώτον, από το πρόγραμμα του ΣΑΕΜ 055, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα από το πρόγραμμα Λειψιδρίας, ο Δήμος έχει υποχορηγηθεί με ποσό 920.000 ευρώ και οι πληρωμές αγγίζουν μέχρι σήμερα το 90% του συνολικού ποσού. Άρα υπάρχει μία απορροφητικότητα τα τελευταία χρόνια για το σκοπό αυτό. Κατά δεύτερον, ο Δήμος έχει υποχορηγηθεί με ποσό 3.370.000 μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για το έργο Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση λειτουργίας συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ίδρυψης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυψης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης. Τρίτον, έχουμε το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία Φιλόδημος 2, με σκοπό την ενδυνάμωση της όροπης ανάπτυξης των Δήμων της χώρας και τη βελτίωση των υποδομών τους. Στο πλαίσιο της εν λόγω επιχορήγησης, ο Δήμος Σαμοθράκης χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 169.200 ευρώ. Τέταρτον, έχουμε τους ετήσιους ΚΑΠ. Για το Δήμο Σαμοθράκης έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί από τους αυτοελείς πόρους το 2021 το ποσό των 82.890 ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Με τα ίδια ποσά, ανάλογα ποσά, είχε χρηματοδοτηθεί ο Δήμος και το προηγούμενο έτος. Αυτά είναι χρήματα που έχει ήδη στα χέρια του Δήμου Σαμοθράκης και έχουμε ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο. Μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης υπάρχει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΤΑΦ01 με τίτλο Υποδομές Ίδρευσης. Στο πλαίσιο αυτή της πρόσκλησης έχουμε τη δυνατότητα Δήμοι και Περιφέρειες και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυψης και Αποχέτευσης και Σύνδεσμοι Ίδρυψης της χώρας να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλον.
και να εντάξουν σε αυτό σχετικές δράσεις και έργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ και οι φορείς έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα έως την 31η Μαρτίου του 2021. Όσον αφορά τα θέματα προσωπικού, που είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ειδικά για την κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού, ο Δήμος Σαμοθράκης έχουν ήδη εγκριθεί για το Δήμο Σαμοθράκης δύο θέσεις τακτικού προσωπικού, μία θέση ΔΕ υδραυλικού και μία θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα που υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο προγραμματισμού του τακτικού προσωπικού του ΝΟΤΑ για το έτος 2020 και 2021. Αναμένεται η αποστολή του στο ΑΣΕΠ για την έκδοση σχετικής προκήρυξης. Επίσης, ο Δήμος Σαμοθράκης έχει υποβάλει αίτημα για το 2020, το οποίο αφορούσε δύο θέσεις έκτακτου προσωπικού εργασιών ίδρυψης, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε πλήρως από συγκεκριμένη απόφαση εν προκειμένου της 49-18 της 5ης Αυγούστου του 2020 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με αυτό καλύφθηκαν οι έκτακτες ανάγκες, οι οποίες είχαν ζητηθεί από το Δήμο της Σαμοθράκης. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση κατά τη δευτερολογία. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε βέβαια στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος σε σχέση με την ακαταλληλότητα του νερού της Σαμοθράκης, που είναι, αν θέλετε, και το ζήτημα αιχμής σήμερα στο νησί και απασχολεί τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα. Καταρχήν, ελπίζουμε να το κάνετε στη δευτερολογία σας. Καταρχήν, αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι θα πρέπει να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν και σε σχέση με τους ελέγχους που πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενοι, έτσι ώστε όταν θα καταληχθεί το συμπέρασμα της καταλληλότητας του νερού, να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση και να είναι εγγυημένη η καταλληλότητα του νερού. Καταλαβαίνετε, όπως είπαμε, ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των ανθρώπων. Θα πρέπει να γίνουν, όπως είπαμε, αυστηροί και συνεχείς έλεγχοι. Θα πρέπει να γίνει χλωρίωση, όλα όσα πρέπει να γίνουν σε σχέση με το νερό του νησιού, για να μπορούν οι άνθρωποι άφοβα να το χρησιμοποιούν. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε εμείς σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα έρθω σε αυτά που είπατε, είναι ότι ακούσαμε το Δήμαρχο της Σαμοθράκης σε μια συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση να αποδίδει το πρόβλημα στις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, στις ζημιές που υπέστη το δίκτυο υδροδότησης από τις θεομηνίες του περασμένου Σεπτέμβρη. Οι θεομηνίες γενικώς αγαπούν τη Σαμοθράκη πάρα πολύ, δυστυχώς. Το 2017 υπήρχε μια πολύ μεγάλη καταστροφή στο νησί. Και μάλιστα ο ίδιος ο Δήμαρχος σε αυτή του τη συνέντευξη είπε ότι κάποιες από αυτές τις βλάβες παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να επιδιορθωθούν, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε εκείνο το κατάλληλο προσωπικό για να τις επιδιορθώσει, μιας και, όπως είπε, η Υπηρεσία Ίδρυψης του Δήμου διαθέτει μόλις έναν εργαζόμενο. Βέβαια, για το γεγονός ότι οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι, δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, ευθύνες φέρουν και οι Δήμαρχοι, η συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων, οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής που κινούνται και οι κυβερνήσεις και δεν διεκδικούν αυτά που πρέπει να διεκδικήσουν για να λειτουργήσουν σωστά και σε όφελος των κατοίκων οι Δήμοι. Δεν διεκδικούν λοιπόν ούτε το προσωπικό, ούτε τα κονδύλια. Βεβαίως, την κεντρική ευθύνη, όπως καταλαβαίνετε, την έχει η κεντρική κυβέρνηση, η οποία στα ζητήματα αυτά, στα ζητήματα των υδάτινων πόρων, τα αντιμετωπίζει με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το νερό, όπως και όλα τα πράγματα, ως ένα εμπόρευμα, ιδίως το πόσιμο νερό, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν εκεί μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις για να κερδίσουν. Και αν θέλετε, παρεμβαίνοντας και στη συζήτηση που υπήρξε πριν από λίγο με τον κύριο Καμίνη, δεν είναι τόσο, κατά την άποψή μας, κύριε Υπουργέ, η αλληλοκάλυψη των υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού. Υπάρχει και αυτό. Το βασικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, είναι το ζήτημα του προσανατολισμού του κρατικού μηχανισμού και των προτεραιοτήτων του. Δεν έχει αυτά ως προτεραιότητες και γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε, γι' αυτό ζουν οι άνθρωποι εκεί στην Ανατολική Αττική και έχουν τα προβλήματα που έχουν. Μιλάμε για τη Σαμοθράκη, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα νησί ταλαιπωρημένο, όπως σας είπαμε, από τις πλημμύρες του 2017, πολύ βαριά χτυπημένο, με υποδομές οι οποίες βγήκαν ουσιαστικά νοκάουτ, και οι υποδομές της αποχέτευσης και το οδικό δίκτυο του νησιού, με προβλήματα στη συγκοινωνία του, με προβλήματα στην ιατρική κάλυψη. Είχαμε κάνει πριν από λιγότερο από ένα χρόνο μία ερώτηση για την έλλειψη παιδιάτρου στο νησί. Και βεβαίως το κεντρικό πρόβλημα που εκδηλώνεται και σε αυτό το νησί είναι στον μικρό δήμο του νησιού, γιατί είναι μικρός ο Δήμος, είναι ότι βεβαίως και οι μεγάλοι Δήμοι, αλλά ιδίως οι μικροί Δήμοι, είναι εγκαταλειμμένοι, είναι υποστελεχωμένοι ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους μεγάλους, χωρίς μέσα, χωρίς προσωπικό,
με τεχνικές υπηρεσίες ουσιαστικά ανύπαρκτες και δεν ξέρω τι ακριβώς προβλήματα θα λύσει η πρόσληψη ενός ανθρώπου στη Σαμοθράκη, όπως είπατε πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το φλέγον ζήτημα για το νησί, είναι η αποκατάσταση της υδροδότησης. Δεν μπορούν να ζουν οι άνθρωποι μόνο με το εμφιαλωμένο νερό. Ευχαριστώ.